Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Πιέρ Μοσκοβισί, βρίσκεται στην Αθήνα που και έδωσε συνέντευξη τύπου, τονίζοντας πως το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί αρκετά θετικά βήματα. Το Inside.gr και η Βάσου Αγγελέτου ήταν εκεί. Βάσου, καλησπέρα. Γεια σας, Τέτα. Πράγματι, ο κύριος Μοσκοβισί επισήμανε τις θετικές εξελίξεις που έχουν συμβεί στο επίπεδο της οικονομίας από τον Φεβρουάριο, που ήταν η τελευταία φορά που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Φυσικά, σε αυτά περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η εκταμείευση της δόσης των 8,6 εκατομμυρίων, το πρώτο μέρος. Η δέσμευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελλάδας και η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαιρεθεί η χώρα από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Πάνω σε αυτά, είπε ο κ. Μοσκοβισί, η χώρα μπορεί να πατήσει και αυτό φαίνεται και από την πρώτη της επιστροφή στις αγορές με την έκδοση του ομολόγου σήμερα, ούτως ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει μια σταθερή χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές και σταδιακά να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών προς την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει βήματα, κυρίως στο πεδίο της υλοποίησης, γιατί άλλο είναι να ψηφίζονται τα μέτρα, είπε ο Επίτροπος, και άλλο είναι να υλοποιούνται. Όμως γενικά ήταν πολύ θετικές οι δηλώσεις που έκανε, όπως συνήθως συμβαίνει με τον κ. Μοσκοβισί. Σε ερώτηση του Insider σχετικά με το ποια είναι η εκτίμησή του για το η χρονική στιγμή που θα δοθεί η επιπλέον σαφήνεια όσον αφορά το πρόγραμμα, όσον αφορά την ελάφρυνση του χρέους, ο κ. Μοσκοβισί είπε ότι δεν αποκλείεται οι αποφάσεις να ληφθούν πριν τη λήξη του προγράμματος. Ξέρουμε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι σε όλους τους τόνους διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις για τα μέτρα ελάφρυνσης πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Εκείνος λοιπόν είπε αυτή τη διαφορά. Είπε ότι σίγουρα θα υλοποιηθούν κάποια μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Δεν αποκλείεται όμως οι αποφάσεις να ληφθούν νωρίτερα. Και πράγματι, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, χθες μιλώντας στους επενδυτές εν ώψη της έκδοσης του ομολόγου, εκτίμησε ότι μετά τις γερμανικές εκλογές είναι πιθανό να δοθεί αυτή η σαφήνεια, η οποία θα ανοίξει και τον δρόμο για την ένταξη της χώρας στο QE. Κάτι το οποίο έχει επίσης επισημάνει και ο ίδιος ο Ντράγκη, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, έτσι άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό ότι ίσως οι Ευρωπαίοι εταίροι, το Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών, να δώσουν τελικά αυτές τις διευκρινήσεις που περιμένει η Ελλάδα για να ενταχθεί στην ποσοτική χαλάρωση.